Με μελανά χρώματα περιγράφουν φορείς της αγοράς την αποτίμηση της πασχαλινής κίνησης στη Θεσσαλονίκη. Ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Κωστής Χατζαρίδης τόνισε πως σε μια τραυματισμένη πραγματική οικονομία είναι δύσκολο να επέλθουν θεαματικές βελτιωτικές αλλαγές σε μικρό χρονικό διάστημα και πως το δώρο του Πάσχα και ο τουρισμός δεν έφεραν την ανάσταση της πασχαλινής αγοράς. Το γιορταστικό ταμείο τελικά δεν ήταν καλό. Κατά μέσο όρο υπολογίζουμε μια πτώση της τάξης του 30%. Με έναν Έλληνα καταναλωτή ο οποίος να μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, να ζητάει μια απόδειξη η οποία να μην ξεπερνάει τα 15 έως 20 ευρώ maximum, το δώρο από ευχαρίστηση να έχει γίνει υποχρέωση και σαν υποχρέωση να πιέζει όλους, τελικά να βγάζει μια μεγάλη πτώση στην αγορά, μια δυσαρέσκεια στους συναδέλφους, μια πίεση και να είναι κάθε άλλο παρά εορταστική περίοδος. Η μείωση του τζίρου το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου του 2017 υπολογίζεται σε περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2016, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης. Η αγορά κινήθηκε πτωτικά για άλλη μια χρονιά. Το Πάσχα δεν έφερε την ανάσταση της αγοράς. Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση και έχοντας κάνει ένα απολογισμό για την κίνηση, μπορώ να σας πω ότι η μείωση είναι της τάξης 5%, που σημαίνει ότι οι πωλήσεις μειώθηκαν 130 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2016. Στα απολύτως απαραίτητα περιορίστηκαν οι αγορές των καταναλωτών στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Δεν μείνανε λεφτά, κόψαν πολλά, συντάξεις κόβουνε, τα αναπηρικά τα κόψαν εντελώς, έχω προσωπική εμπειρία που το λέω, δυστυχώς. Δηλαδή δεν υπάρχει, είμαστε σε μια ζούγκλα, δεν είναι... Μετρημένα πράγματα. Πάρα πολλά μετρημένα πράγματα. Από την αγορά, από τα ρούχα, τίποτε. Τα κορίτσια, τα παιδιά πήραν ένα ρούχα και εμείς οι μεγάλοι αρκούμαστε με τα παλιά. Είναι μετρημένα τα πράγματα. Μετρημένα πάρα πολύ. Κατεβήκατε στην αγορά, είδατε... Όχι, ήμασταν πολύ απασχολημένοι με δουλειές και... Δεν τα καταφέραμε. Οικογενειακά πολύ. Μετρημένα πράγματα δηλαδή. Μετρημένα, τα αναγκαία. Δεν είδαμε καθόλου τη συνδρομή των τουριστών φέτος στον Πασχαλιάτικο Τζίρο. Ελάχιστοι τουρίστες που εμφανίστηκαν στην αγορά, παρόλο που είχαμε ταυτόχρονο εορτασμό το Πάσχα το δικό μας με το Πάσχα των Καθολικών, δυστυχώς δεν είδαμε κάτι να κινείται στην αγορά μας. Η αγορά περιμένει να κλείσει αξιολόγηση πριν από την έναρξη της θερινής τουριστικής περίοδου, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ξέρουμε ότι τις καθυστερήσεις αυτές έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Έχει δημιουργηθεί με όλη αυτή την αναβλητικότητα μια μόνιμη ανασφάλεια και μια έντονη αβεβαιότητα στην αγορά. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τους οίκους του εξωτερικού συχνά πυκνά, οπότε έχουμε κλείσιμο αξιολόγησης. Αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζει το χοντρικό εμπόριο, αλλά είναι ντόμινο και μεταφέρονται και στο λιανικό εμπόριο. Βλέπουμε μία φοβία από πλευράς καταναλωτών, πέραν της αδυναμίας. Και το μόνο που έσωσε τη φετινή, έτσι, αν θέλετε, κίνηση ήταν η καταβολή του δώρου στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά τα 840 εκατομμύρια ήταν μια τονωτική ένεση. Την ίδια ώρα, την άμεση απόσυρση των νομοθετικών διατάξεων για τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, κατασχέσεις και πληστηριασμούς σε περίπτωση ύλιξη πρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ζητούν 38 επιχειρηματικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας με κοινή επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τους προέδρους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.